Πάμε στον Κυριάκο Μαντούβαλο, ο οποίος μας περιμένει, είναι στην καρδιά της φωτιάς, είναι σταμάτα. Καλό απόγευμα, Κυριάκο. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Βασίλη. Είμαστε στα σύνορα του Διονύσου με τη Ροδόπολη, εδώ που η φωτιά έχει κατακάψει τόσο αυτοκίνητα, όπως μπορούμε να δούμε, όσο και οικόπεδα. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εδώ τα αυτοκίνητα τα άφησαν οι ιδιοκτήτες τους πιθανότητα στη μέση του δρόμου έντρομοι, καθώς έβλεπαν ότι η φωτιά πλησιάζει. Έχουμε κάποια αυτοκίνητα που έχουν καεί τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και σε άλλα σημεία στα οποία κατάκαιγε η πυρκαγιά, όπως έχουμε και κάποια καμένα οικόπεδα. Έχουμε καμένα αυτοκίνητα και εντός του σπιτιού εδώ. Δηλαδή μπορούμε να δούμε με τη βοήθεια του Αντώνη του Βολακάκη ότι η φωτιά έφτασε μέχρι μέσα το σπίτι, αλλά ευτυχώς προλάβανε και δεν έφτασε στο κύριο κτίσμα, στην κύρια κατοικία. Βλέπουμε ότι τα αυτοκίνητα της οικογένειας έχουν καεί και τα δύο από την πυρκαγιά. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι υπό έναν σχετικό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη ανησυχία που υπάρχει είναι για τις βραδινές ώρες που ενδέχεται να υπάρξει ένταση των ανέμων, να έχουμε και πάλι ένταση των ανέμων και μικρές εστίες που αυτή τη στιγμή δείχνουν να είναι ελεγχόμενες να αναζωπηρωθούν και να δημιουργήσουν ξανά πρόβλημα. Να πούμε επίσης, Γιώργο και Βασίλη, ότι έχουν γίνει και 4 προσαγωγές υπόπτων για τις πυρκαγιές αυτές που έχουν κατακάψει την περιοχή. Δεν έχει υπάρξει καμία σύλληψη, είναι μόνο προσαγωγές προς το παρόν και αυτό έχει την αξία του να το αναφέρουμε. Ενώ, όπως μπορούμε να δούμε και στα πλάνα που καταγράψαμε προ λίγης ώρας, υπάρχουν και καμένα αυτοκίνητα και καμένα χωράφια και καμένα οικόπεδα και κομμάτι δάσους καμένο εδώ στο Διόνυσο. Είναι και τα πλάνα που μας στείλατε νωρίτερα, Κυριάκο. Ναι, κύριε Νικαλογερίνε. Η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη. Βλέπουμε εδώ οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν όσο πιο ασφαλή γίνεται τα σπίτια τους. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ξερά κλαδιά ή πευκοβελόνες, τα οποία θα μπορούσαν υπό μια συνθήκη να γίνουν πάρα πολύ επικίνδυνα για την αναζωπήρωση ή για τη μεγέθυνση της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα δείχνουν να είναι υπό κάποιον έλεγχο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, τόσο από αέρος όσο και επίγεια, επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα εναέρια μέσα. Θα επιχειρούν μέχρι να πέσει ο ήλιος για λίγη ώρα ακόμα. Δηλαδή, τα επίγεια είναι stand-by, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και εθελοντές για να κρατήσουν τη φωτιά στα επίπεδα που είναι τώρα, που είναι ελεγχόμενοι. Γιώργο, πάντως είναι δύο τα δεδομένα, Κυριάκο. Αφενός, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Όταν βλέπεις αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου και έντρομοι οδηγοί, ευτυχώς το πήραν στιγμιαία ακαραία αυτή την απόφαση, τα εγκατέλειψαν και έφυγαν τρέχοντας. Αυτό δείχνουν εικόνες. Και με συγχωρείτε εδώ, βέβαια, χωρίς να θέλω να παραλληλήσω, θυμίζει και λίγο, πολύ λίγο, από το μάτι που βλέπαμε καμένα αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Καμία σχέση με νεκρούς και εκείνη την καταστροφή που ζήσαμε τότε μακριά από εμάς. Αλλά θέλω να πω, αυτοκίνητα στη μέση του δρόμου. Φαίνεται πλέον και οι κάτοικοι, ή ο κύριος ή η κυρία που ήταν εκεί, το άφησαν κυριολεκτικά και έτρεξαν να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα που τους κυνηγούσε. Να ξεκαθαρίσουμε επίσης, το δεύτερο δεδομένο είναι ότι από τη στιγμή που βγαίνει ο Μιχάλης Ισοχοίδης, Βασίλη και Κυριάκο, από τις 5 και 4 μαζί με τον Νίκο Χαρδαλιά, δείχνει ότι έχουν ελέγξει την φωτιά. Έχουμε και αυτές τις 4 προσαγωγές και βέβαια σύμφωνα πάντα με τους κατοίκους. Βέβαια, εσύ είσαι Κυριακό εκεί, αλλά έβλεπα συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ανεβάζουν οι κάτοικοι που έλεγαν σε ποιο σημείο τώρα καίει, σε ποιο σημείο έχει αέρα. Τουλάχιστον κατέγραφαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι υπήρχαν αντανακλαστικά άμεσα από την πυροσβεστική. Λοιπόν. Είναι ότι η πυροσβεστική από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε. Και Κυριάκο, μία ανωτελεία. Πάμε στον Περιφερειάρχη Αττικής και επιστρέφουμε σε σένα. Εκεί είσαι και μαζί στο ρεπορτάζ να τον ακούσουμε. Καλησπέρα, κύριε Πατούλη. Καλησπέρα, κύριε Σιαδή, με εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, εσείς από την πρώτη στιγμή βρεθήκατε εκεί πέρα. Αν δεν κάνω λάθος, και οι δροφόρες της περιφέρειας, πάνω από 20 επιχείρησαν στο σημείο. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα, πέρα ότι ευτυχώς ελέγχθηκε η φωτιά, τι έχει αφήσει πίσω της, τι έχει καμένα σπίτια και αυτοκίνητα? Κύριε Σιαδήμα, καταρχήν φαίνεται ότι όλο αυτό πρέπει να ήταν μέσα από μια κακόβουλη πράξη κάποιων ανθρώπων που βέβαια το κομμάτι της προσβεστικής θα πρέπει να ελέγξει και ερευνήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα. Άρα, δηλαδή, με συγχωρείτε κιόλας, γιατί φαντάζομαι είστε εκεί και είστε και από νωρίς το πρωί. Άρα, ουσιαστικά, έμεσα, άμεσα λέτε για εμπρισμό. Έτσι, έχουμε και 4 υπόπτους που έχουν αυτή την ώρα. Δεν έχουν συλληφθεί. Ελέγχεται, ναι. Γιατί σε κάποιο σημείο βρεθήκανε
στη Ροδόπολη, μετά είχε επεκταθεί ή αν θέλετε υπήρχε άλλη φωτιά προς τη Δροσιά. Όλα αυτά θα πρέπει προφανώς να γίνουν μέσα από μια διαδικασία περισσότερο ερευνητική και αυτό γίνεται τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που οφείλουμε να πούμε, υπήρξε ένας πλήρως συντονισμός και του πυροσβεστικού σώματος, όπου με ισχυρές και πήγες και αέριες δυνάμεις βρέθηκε από την πρώτη στιγμή. Εμείς πράγματι σαν τοπική αυτοδιοίκηση και σαν περιφέρεια συγκεκριμένα βρεθήκαμε με 21 υδροφόρες από τα πρώτα λεπτά, ενισχύοντας και με σκαπτικά αλλά και με υπηρεσιακούς παράγοντες και εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής. Νομίζω ο συντονισμός αλλά και το ότι ο αέρας στην αρχή ήταν πάνω από 6 μποφόρ, ναι. Αλλά κατόπιν ευτυχώς υπήρχε, κόπασε κατά κάποιο τρόπο, έφεραν και με την αγωνία να μην πάμε προς το βράδυ την ύφεση της φωτιάς. Τώρα από εκεί και πέρα γρήγορα εκενώθησαν προληπτικά σπίτια από κατοίκους και συνανθρώπους μας. Αυτό έδωσε και μία, αν παίρνετε, ψυχολογική διαδικασία περαιτέρω δράσεων. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, σε μια πρώτη ανάγνωση υπήρξαν βεβαίως ζημιά σε σπίτια, αλλά όχι να έχουν καεί όλος καιρός κατοικίες. Αυτό βέβαια μένει να γίνει η απογραφή μετά το τέλος της φωτιάς για να μπορέσει να δει κανείς πώς μπορεί να ενισχύσει τους συνανθρώπους μας. Κύριε Πατούλη, είναι κάποιες οικογένειες ίσως που χρήζουν φιλοξενίας για απόψε και για κάποια άλλα βράδια? Κοιτάξτε, αυτό τώρα ήδη η Δημοτική Αρχή και όλη η πολιτεία και εμείς προφανώς θα είμαστε κοντά σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είμαι απολύτως έτοιμος να σας απαντήσω, διότι είμαστε συνεργασία και με τον Δήμο και τον Δήμαρχο. Εάν προκύψουν τέτοια θέματα, προφανώς δεν θα μείνει κανείς χωρίς να έχει ένα ασφαλές σημείο διαμονής. Από την άλλη πλευρά είμαστε και σε μια ετοιμότητα, διότι ανά πάσα στιγμή η αναζωπήρωση μπορεί να υπάρξει σε επόμενες ώρες. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, ναι μεν ευτυχώς υπήρξαμε γρήγορα σε ύφεση και αυτή τη στιγμή εκεί ακριβώς οδηγούμαστε, όμως και σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε τυχόν αναζωπήρωση. Μάλιστα. Βασίλης, να πεις κάτι? Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη στιγμή πέσατε όλοι επάνω. Το λένε οι πολίτες αυτό. Δεν το λέμε εμείς. Αυτό έλεγα πριν από λίγο. Ευτυχώς βοήθησε ο αέρας σε δεύτερο χρόνο. Ελέξατε την κατάσταση. Μακάρι να είναι μικρές οι ζημιές και μακάρι, κύριε Περιφερειάρχε, γιατί εσείς δεν είστε το κεντρικό κράτος, αλλά συνδράμετε, να υπάρχουν και αποζημιώσεις για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Και στήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους. Βεβαίως, θα έλεγα ότι θα πρέπει και θα είμαστε. Ο καθένας με το ρόλο που διαδραματίζει πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι όπως βλέπετε η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν, θυμόσαστε την ίδια το χειμώνα, τώρα βρισκόμαστε στις φωτιές και υψηλή θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα όλοι με προσοχή και για την υγεία τους αλλά και για την περιουσία τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κανείς ανέτια να ανάβει φωτιά στο ύπαιθρο. Κύριε Περιφερειάρχα, είναι γεγονός ότι ευτυχώς που ανακόπηκε το μέτωπο αυτό πήγαινε προς την Πεντέλη. Κοιτάξτε, μια φωτιά η οποία βρίσκεται σε ενισχυμένη φάση και ανάλογα τον αέρα και την ένταση αλλά και τη φορά, μπορεί στις παρακείμενες περιοχές να οδηγήσει η φωτιά. Δεν ήταν σε αυτή τη φάση. Τώρα αυτό, αν υπήρχε ανησυχία στο σχεδιασμό, όπως βλέπατε την κατάσταση αυτή. Είναι σίγουρο ότι μια φωτιά η οποία αυξάνεται ή αν δεν υπήρχε ο συντονισμός και η άμεση αντιμετώπιση και καταστολή της, θα μπορούσε προκειμένου να πάει και σε τέτοιες περιοχές όπως την Πεντέλη. Κύριε Πατούλη, μακάρι να είναι μόνο αυτό για φέτος. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Γεια σας και τα απόγευμα.
Λοιπόν, πάμε στον Κυριάκο Μαντούβαλο να πούμε μονάχα Βασίλη, γιατί όλα είμαστε έκτακτοι, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Και Πέτρος Φιλιππίδης, ο ηθοποιός, ο Πέτρος Φιλιππίδης φαίνεται πως πάει για προφυλάκηση. Προφυλακίστηκε. Επόμαστε είναι προφυλάκηση. Μάλιστα. Ο γνωστός ηθοποιός. Ο γνωστός ηθοποιός. Μετά τις καταγγελίες για το Me Too από τον περασμένο Φεβρουάριο-Μάρτιο, έτσι. Μετά από ουσιαστικά 5-6 μήνες. Μάλιστα. Α, δούμε και αυτή την εξέλιξη. Κυριάκο, σε σένα ερχόμαστε. Η κατάσταση εδώ φαίνεται να έχει μπει σε έναν έλεγχο. Σιγά σιγά κινούνται και οι κάτοικοι της περιοχής. Αξίζει να σημειώσουμε, Βασίλη και Γιώργο, ότι η φωτιά κατάκαιγε ανάμεσα στα σπίτια. Προλάβανε τόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις όσο και οι εθελοντές και δεν έκαψε αρκετά σπίτια. Υπάρχουν 5-6 σπίτια που έχουν πρόβλημα, υπάρχει θέμα με αρκετά αυτοκίνητα και υπάρχουν και μικρές ζημιές, μερικές ζημιές σε κάποια σπίτια. Όχι όμως μεγάλες που να δημιουργούν πρόβλημα. Μακάρι... Αυτό έχει να κάνει με την άμεση ανταπόκριση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών. Αυτό που αξίζει επίσης να σημειώσουμε είναι οι 4 προσαγωγές, καθώς είμαστε σε μια φάση που οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Οι άνεμοι μαζί με τις ψηλές θερμοκρασίες πραγματικά μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά εκρηκτικές καταστάσεις. Πάντως, εγώ θέλω να πω, και δεν ξέρω και εσύ, Βασίλη, αν το πρόλαβες πριν πάω στο ραδιόφωνο του Α, νωρίς το πρωί, γύρω στις 11.30, στο κέντρο της Αθήνας, στάχτες από καΐδια. Ερχόταν. Ναι. Δηλαδή, ενώ ήταν η αρχή της φωτιάς ουσιαστικά, γιατί γύρω στις 11.30 φούντωσε, τότε ήταν το πρώτο μεγάλο φούντωμα, πριν τις 12, την ίδια ώρα, από τους ανέμους που είχε, έρχονταν συνεχώς. Και μάλιστα, επειδή σήμερα ανέβηκα και στην Real News, που είναι στη λεωφόρο Κηφισίας, πριν την Κηφισιά, έβλεπα συνεχώς, ουσιαστικά από το Αιγαίο και μετά, ελικόπτερα που φόρτωναν νερό και πήγαιναν και επιχειρούσαν. Και μία αποπνικτική κατάσταση, δηλαδή έβλεπα, δεν έβλεπες παιδί μου εύκολα τη μύτη σου στο μακριά. Υπήρχε έτσι μία μουνταμάρα, σύννεφα, πολλά σύννεφα, γκρίζο τοπίο πραγματικά. Αλλά τουλάχιστον, Κυριάκο, ό,τι μας μεταφέρεις τώρα φαίνεται πως έχει καθαρίσει η κατάσταση, βέβαια αφήνοντας πίσω καμένα αυτοκίνητα πρωτίστως και έχει γλύψει και σπίτια, έτσι. Ακριβώς αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και το τονίζουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα φαίνεται να έχουν τεθεί υπό κάποιο έλεγχο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για το βράδυ, καθώς ενδέχεται να ενισχυθούν οι άνεμοι. Γι' αυτό το λόγο και όση ώρα είμαστε στον αέρα έχουμε συνεχώς πτήσεις τόσο ελικοπτέρων όσο και αεροπλάνων που ρίχνουν συνεχώς νερό. Ο λόγος που γίνεται αυτό δεν είναι μόνο για να σβήσουν και οι τελευταίες εστίες, αλλά και για να έχουν ρίξει τόσο νερό στο έδαφος ώστε και να υπάρξει κάποια μικρή εστία που θα αναζωπηρωθεί το βράδυ, να μην μπορέσει να μεγαλώσει, να μην μπορέσει να εξελιχθεί, να μην μπορέσει να περάσει σε διπλανά σημεία και να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, λοιπόν, τα πράγματα όντως δείχνουν να είναι υπό κάποιο έλεγχο, αφήνοντας πίσω τους καταστροφές, όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά το κυριότερο όλο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για ανθρώπινη ζωή, που είναι το κομβικό, το σημαντικότερο όλων, γιατί και εμείς, η αλήθεια είναι, Γιώργο και Βασίλη, όταν ήρθαμε εδώ και είδαμε τα καμένα αυτοκίνητα, συνειρμικά η πρώτη εικόνα που κάναμε είναι αυτή που κάνατε κι εσείς και δεν χρειάζεται να την επαναλάβουμε. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχουν μικρές εστίες, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι εθελοντές και οι κάτοικοι όλοι, λοιπόν, συνέδραμαν στο να μην υπάρξουν χειρότερα από αυτά που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Παίρνεις μία ανάσα, μία αναπνοή. Πάμε στον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Καλαφατέλη, τον δήμαρχο Διονύσου. Καλησπέρα, κύριε δήμαρχε. Καλησπέρα, κύριε Σκούρη. Λοιπόν, ρωτάμε. Το ίδιο. Να σου πω, είστε αυτό το εξάμηνο, μία ο χιονιάς, μία η καταιγίδα, μία να πέφτουν τα ρεύματα, μία τώρα είχατε και τη φωτιά. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην περιοχή σας? Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είμαστε σε ύφεση, μπορώ να πω. Βεβαίως όμως η πυροσβεστική υπηρεσία φοβάται τυχόν αναζωπηρώσεις που θα έχουμε. Είναι σε καλή κατάσταση, μπορώ να πω. Μάλιστα. Υπήρχαν αντανακλαστικά από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, από το κεντρικό κράτος? Ναι, μπορώ να πω με τα βεβαιότητας ότι υπήρξαν. Αυτό είναι σημαντικό, ξέρετε. Γιατί είναι, η αρχή είναι εμείς του παντός σε μια μάχη. Βεβαίως. Και βέβαια ήρθαν και τα εναέρια μέσα και πολλές επίγειες δυνάμεις. Και βέβαια, αν σκεφτείτε ότι ήταν μέσα σε κατοικημένη περιοχή η όλη προσπάθεια. Έτσι. Μπορώ να πω και η πολιτική προστασία.
διαμέσου του κυρίου Χαρδαλιά, γιατί μίλησα αρκετές φορές στο τηλέφωνο και με τον υπουργό, τον κύριο Πέτσα, είχα συνεργασία και με την πυροσβεστική υπηρεσία και με την αστυνομική. Η αλήθεια είναι, ναι, και ο κύριος Πέτσας από νωρίς και έκανε και ανάρτηση που ήταν σε συνεχή επικοινωνία και με εσάς και με τις αρχές, ό,τι χρειάζεται για να φέρουν σκαπτικά, υδροφόρες και οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως, έγινε μεγάλη προσπάθεια, μπορώ να πω, και ευχαριστώ όλους όσους συνέδραμαν να τελειώσει αισίως αυτή η περιπέτεια, κυριολεκτικά περιπέτεια, με το λιγότερο δυνατό κόστος, μπορώ να πω, γιατί αν δείτε, ήταν μέσα στην κατοικημένη περιοχή, κυριολεκτικά οι φλόγες κλείσανε τα σπίτια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καλαφατέλη, να σας ευχαριστήσουμε. Ευτυχώς που πήγαν. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν στοιχεία εμπρισμού, υποψίες ή απλώς οι όποιες προσαγωγές έγιναν για αμέλεια? Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι υπήρχε το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μάλιστα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Κυριάκο Μαντούβαλο, που μαζί με τον Αντώνη Βολακάκη από την πρώτη στιγμή, από νωρίς το μεσημέρι, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ακριβώς εκεί που είχαμε και αυτοκίνητα καμένα και σπίτια που έχουν καταστροφές. Ευτυχώς όχι ολική καταστροφή, τουλάχιστον στο σημείο που είσαι, και το κυριότερο, δεν έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής. Κυριάκο. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Από εκεί και πέρα, επειδή θα ξεκινήσει μια συζήτηση από εδώ και πέρα για το αν υπάρχουν στοιχεία εμπρισμού, εμείς οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτό που μας είπαν οι κάτοικοι, ότι υπάρχουν σημεία στην ευρύτερη περιοχή που πιθανότατα βρέθηκαν γκαζάκια. Αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί από την προανάκριση που έχει ξεκινήσει, καθώς όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή έχουν υπάρξει 4 προσαγωγές. Μέχρι στιγμής δεν έχει μετατραπεί κάποια εξ αυτών σε σύλληψη. Ενώ μας είπανε κάτοικοι της περιοχής που έσβησαν μόνοι τους το πρωί κάποια σημεία της φωτιάς, ότι είχε δημιουργηθεί ακόμα και ένας μικρός κρατήρας, καθώς βρέθηκαν στο σημείο γκαζάκια. Αναμένουμε να δούμε αν αυτά τα πράγματα θα επιβεβαιωθούν, ενώ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού έχουν έρθει και συνδράμουν τόσο τους πυροσβέστες, τους δίνουν ένα μπουκαλάκι νερό, κάτι να φάνε, όπως και στους κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο, γιατί είναι από το πρωί εδώ και βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρμονική, όσο το δυνατόν γίνεται, αρμονική συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων που μπορούν να συνεισφέρουν τόσο στην κατάσβεση της φωτιάς, όσο και στην στήριξη των ανθρώπων που μεριμνούν για αυτή, δηλαδή των πυροσβεστών και των εθελοντών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Ο μεγάλος φόβος είναι τι θα γίνει το βράδυ εάν υπάρξουν αναζωπυρώσεις και ισχυροί άνεμοι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ, είναι συνεχώς στο σημείο, είναι διαθέσιμες, είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να παρέμβουν. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί δεν ξέρουν τι εστίες υπάρχουν που έχουν σβήσει ή είναι σχεδόν σβησμένες και μπορεί με έναν ισχυρό άνεμο το βράδυ να αναζωπυρωθούν. Ναι, ναι, και μιλάμε για κατοικημένη περιοχή πρωτίστως, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το σημαντικό, άμεσα αντανακλαστικά. Και στις εικόνες που μας στέλνεις, που μας έχει στείλει ήδη μαζί με τον Αντώνη Βολακάκη, είδαμε και συνεργεία της ΔΕΗ, ελέγχουν τις κολόνες, βλέπουν για ρεύμα. Και εδώ βλέπουν τα πάντα τώρα. Για παράδειγμα, να έχει καεί μια ηλεκτρική συσκευή ή μια κολόνα να έχει ξεμείνει κάτι βασίλη και από το πουθενά μπορεί να ξαναπάρει φωτιά. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και για πότε να γυρίσει και ο άνεμος, Κυριάκο, έτσι. Δεν έχω εικόνα των πλάνων που δείχνετε. Σας έχουμε στείλει μεταξύ άλλων όμως με τον Αντώνη τον Βολακάκη. Είναι άνθρωποι της ΔΔΕ, οι οποίοι στην οδό Χίλωνος υπάρχει ένας μετασχηματιστής και ακριβώς δίπλα από το μετασχηματιστή έχει πιάσει φωτιά και βλέπουμε έναν άνδρα της ΔΔΕ να σβήνει τη φωτιά με έναν πυροσβέστη, γιατί άμα και εγώ ήταν ο μετασχηματιστής θα καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Πάντως, από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή την ώρα, εκεί που είσαι εσύ υπάρχουν άντρες της πυροσβεστικής και όχι μόνο στο σημείο που είσαι εσύ, εκεί στα όρια Ροδόπολης και στον άλλο τον ευρύτερο χώρο και ειδικά σε σημείο που θεωρούν ότι μπορεί να... Ναι. Σε κάθε σημείο που ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει αναζωπήρωση, υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και δυνάμεις εθελοντών, όπως και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας των δήμων, των περιφερειών, όσο και, και του Υπουργείου. Όπου υπάρχει εστία, είτε μικρή εστία είτε μεγαλύτερη, υπάρχουν επίγειες δυνάμεις και ομάδες ανθρώπων, είτε πυροσβέστες είτε εθελοντές. Επίσης, ακόμα και αυτή την ώρα που μιλάμε, όσο το επιτρέπει, όσο έχουμε ακόμα το φως της ημέρας, επιχειρούν και ελικόπτερα με αεροπλάνα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα συμβαίνει αυτό.
Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ελεγχόμενη. Δεν θρηνήσαμε θύματα, θρηνήσαμε ή μάλλον καταγράψαμε κάποιες ζημιές. Ελπίζουμε αυτή η φωτιά να σταματήσει εδώ το κακό που έχει κάνει και να ελπίσουμε ότι στο υπόλοιπο του καλοκαιριού δεν θα αντιμετωπίσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Όπως ακριβώς το λες και κακά τα ψέματα μας έχουν βρει όλη αυτή την περίοδο. Ευτυχώς Βασίλης Κουρή και Κυριάκο που εσύ είσαι στην πρώτη γραμμή εκεί πέρα. Φέτος τουλάχιστον δεν είχαμε πολλές πυρκαγιές. Έχουμε κορονοϊό βέβαια, τα έχει σκεπάσει όλα έτσι, αλλά... Ο κορονοϊός δεν είχε σχέση με τις πυρκαγιές, αλλά σε μεγάλο βαθμό είχαμε πυρκαγιές, δεν είχαμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Θέλω να πω, δεν είχε καταστροφικές πυρκαγιές άλλων ετών. Καταστροφές ακόμα. Εγώ δεν ξέρω για το επιχειρησιακό στην Σταμάτα, για να πω. Δηλαδή δεν ξέρω αν ήταν κάτι που δεν προλαμβάνονταν, αν ήταν ηρωικές προσπάθειες, αν ήταν κάτι που προλαμβάνονταν. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό τόση ώρα δεν ομιλώ στο θέμα. Πραγματικά δεν το γνωρίζω και αν δεν το γνωρίζω δεν ξέρω τι να πω. Ακούω όλους. Παρεμπιπτόντως, την τελευταία χρονιά μου είχε κάνει εντύπωση. Σταθμοί που όταν γινόταν πυρκαγιά βγάζαν κατοίκους για να μιλάνε, ξαφνικά εξαφανίστηκαν από τις τηλεοπτικές οθόνες οι κάτοικοι κάθε περιοχής. Και έχουμε πάντα που μιλάνε επίσημοι. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάτοικοι και οι μαρτυρίες. Είναι καινούριο στοιχείο του ρεπορτάζ, το σημειώνω για πριν, για τώρα και για μετά. Δεν ξέρω συνεπώς γι' αυτό. Είναι όμως προς το παρόν θετικό. Ναι. Βασίλη και Γιώργο, κυρίως Βασίλη, για να σου δώσω μια απάντηση σε αυτό που έθεσες. Καθ' όλη τη διάρκεια του ρεπορτάζ καταφέραμε και μιλήσαμε και με κάποιους κατοίκους. Μάλιστα, μία κάτοικος που η φωτιά έκαιγε ακριβώς απέναντι από το σπίτι της, έκαψε και κάποια δέντρα στην αυλή του σπιτιού της, μας είπε ότι ακριβώς απέναντι από το σπίτι υπήρχε ένας κουρνός πυροσβεστικός και μία πυροσβεστική φωλιά. Και ενώ νιώθαν ασφαλείς ότι έχουν αυτά και αν υπάρξει οποιοδήποτε ενδεχόμενο φωτιάς θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν, εν τέλει σήμερα που χρειάζεται και δεν λειτουργήσε τίποτα από τα δύο. Οπότε ευτυχώς ήρθαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις πάρα πολύ γρήγορα και η συγκεκριμένη κάτοικος της περιοχής άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της, από εκείνη πήρα νερό και μπορέσαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε ακριβώς έξω από την πόρτα του σπιτιού της και στο διπλανό οικόπεδο. Στο λέω απλά για αυτό που είπες, ότι όντως οι κάτοικοι Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι επειδή δεν γνωρίζω, δεν λέω, καταγράφω ένα πράγμα που είναι διαφορετικό μέχρι εκεί και τίποτα παραπάνω. Και ευχόμαστε όλα να πάνε και ελπίζω όλα να πάνε άψογα, γιατί μια χαρά φωνάζουμε, αλλά σήμερα από το πρωί δεν λειτουργεί, για παράδειγμα, ο ηλεκτρικός στον Πειραιά, δεν πηγαίνει γιατί έπεσαν φωτιά δίπλα στις γραμμές. Και περίμενε ο κόσμος και δεν ιδιοποιούνταν. Θέλω να πω, είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα από τις γνώμες των, δημοσίων προσώπων και κυρίως των αρμοδίων προσώπων που ποτέ δεν έχουν κάνει αυτοκριτική. Εγώ δεν ξέρω ούτε πώς ξεκίνησε, ούτε πού έφτασε. Γι' αυτό λέω απλώς ότι δεν μπορώ να πω μέχρι εκεί. Κυριάκο Μαντούπαλε, να σε ευχαριστήσουμε. Εσείς εδώ έτσι κι αλλιώς και συγκεντρώνεις ρεπορτάζ εν ώψη και του δελτίου μετά. Σε ευχαριστούμε και καλά κουράγια και σε εσένα και στον Αντώνη Βολακάκη. Λοιπόν,